Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούριο βίντεο παρουσίασης των ελληνικών ομάδων και σήμερα θα δούμε τι παίζει με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος, ο οποίος με τον Chris Coleman στον πάγκο του συνεχίζει και φέτος, είναι πάντα ενδιαφέρουσα η ομάδα του Ατρόμητου στο manager, γιατί είναι και μια ομάδα την οποία επιλέγουν αρκετοί για να παίξουν safe μαζί της και σήμερα θα δούμε αναλυτικά το roster του. Να σου υπενθυμίσω ότι αν σου αρέσει το βίντεο το οποίο βλέπεις αλλά και τα βίντεο τα οποία γενικά βγάζω, το λιγότερο το οποίο μπορείς να κάνεις είναι ένα like, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Θα σου πάρει ελάχιστο χρόνο εσένα, αλλά το YouTube θα καταλάβει ότι σου αρέσει και θα το προτείνει σε περισσότερο κόσμο γενικότερα τα βίντεο του καναλιού. Οπότε η δουλειά μου θα φτάσει σε περισσότερα μάτια. Αν είσαι συχνός στα μόνας εδώ πέρα του καναλιού και βλέπεις όλα τα βίντεο ή δεν κάνεις και μια εγγραφή, μόλις το 60% από αυτούς που βλέπουν τα βίντεο του καναλιού είναι γραμμένοι, οπότε δεν υπάρχει διαφορά, κάνε μια εγγραφή γιατί είναι σαν να με επιβραβεύεις φυσικά. Αν δεν θες να χάνεις τα βίντεο τα οποία βγαίνουν στη συνέχεια, μπορείς να πατήσεις και την καμπανίτσα για να σου έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνουν αυτά. Χορηγός του σημερινού βίντεο δεν είναι άλλος από το eneba.com και του καναλιού, το marketplace, το οποίο έχει πάρα πολύ φθηνά τα παιχνίδια τα οποία θέλουμε να αγοράζουμε για το PC, για το PlayStation, για το Xbox, για όποια πλατφόρμα επιθυμούμε. Τα link του Marketplace είναι στην περιγραφή πρώτα-πρώτα, μπορείς να τα αποθηκεύσεις για να πηγαίνεις κατευθείαν να αγοράζεις και να φαίνεται όλη η κίνηση από το δικό μου το κανάλι αν θες να με βοηθήσεις. Και να σου υπενθυμίσω, να σου θυμίσω ή να σε ενημερώσω ότι το Football Manager το 23 στο eneba δεν έχει την beta και αν την έχει πρέπει να γράφει συν early access στον τίτλο του. Σε ενημερώνω για να ξέρεις τι θα κάνεις με τις αγορές σου. Πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δούμε τι παίζει με τον Ατρόμητο. Όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, ο Ατρόμητος, ο οποίος είναι συχνό save για αρκετούς από εσάς, πάμε να δούμε αρχικά τον άνθρωπο τον οποίο αντικαταστήσαμε, ο Chris Coleman, θρύλος από τους θρύλους της Εθνικής Ουαλίας, με 32 συμμετοχές, 4 γκολ σε αυτήν, δεύτερη φορά προπονητής στη χώρα μας, έχει περάσει και από την Λάρισα με επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια, δεύτερη του σεζόν στον Ατρόμητο, πάρα πολύ ωραία η καρτέλα του, οπότε αν τον βρεις αντίπαλο, σκέψου ότι θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να σε δυσκολέψει, αναλόγως φυσικά και με το roster το οποίο έχει στη διάθεσή του. Και πάμε να δούμε το roster του Ατρόμητου. Θα τους δούμε με αλφαβητική σειρά, όπως κάνουμε πάντα, για να μην χάσουμε κάποιον. Ξεκινάμε με τον Νίκο τον Αθανασίου, αριστερό μπακ στα 21 του, 15.000 ευρώ συμβόλαιο για 2 έτη ακόμα, από τις ακαδημίες του Ατρόμητου, όπως βλέπουμε, και επιθετικά, ναι μεν έχει καλή σέντρα, αλλά τα υπόλοιπα δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Είναι σχετικά γρήγορος, όχι όμως κάτι τρομερό, είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς και αμυντικά βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο όπως και η επίθεσή του. Έχει 4 αστεράκια potential, από εκεί και πέρα βλέπεις πώς θα παίξει και πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Ο Δημήτρης Χατζησαΐας επιστρέφει, πέρσι επέστρεψε στον Ατρόμητο και στην Ελλάδα, την ομάδα την οποία βρήκε βασικό ρόλο μετά τον Πανιόνιο. Είχε περάσει και τον ΠΑΟΚ ενδιάμεσα, αλλά δεν είχε παίξει πάρα πολύ. Τα 29 του, 106.000 ευρώ συμβόλαιο και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν. Δεν είναι γρήγορος κεντρικός αμυντικός, το ξέρουμε και από την πραγματικότητα και φυσικά δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος με την μπάλα στα πόδια θα μπορέσει να κάνει πάρα πολλά πραγματάκια. Καλώς, αναλόγως το πώς θα αγωνιστεί, σκέφτεσαι και την ανανέωση ή την πώληση και βλέπεις και κάνεις μαζί του. Επειδή το ξέχασα στην αρχή, θα κάνω τώρα το disclaimer και θα πω ότι εγώ απλά σχολιάζω και δείχνω τα roster των ελληνικών ομάδων σε κάποιους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν το παιχνίδι ακόμα στα χέρια τους. Δεν με ενδιαφέρει η πραγματικότητα και δεν ασχολούμαι με την πραγματικότητα. Okay, επειδή το ξέχασα, σε άκουσε ένα τώρα στο σπίτι που έλεγε: α, το ξέχασα, δεν το είπε σήμερα. Θα το πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Παναγιώτη τον Δαλαμήτρα, ο οποίος είναι 19 ετών και έχει ερασιτεχνικό συμβόλαιο, δεν είναι κάτι τρομερό. Κανονικά στη β' ομάδα θα έπρεπε να ήταν αυτό, στην ΚΑΠΑ 19. Ο Λορέντς Ντεμποκ, Βέλγος, αριστερός μπακ, τα προηγούμενα χρόνια σε σημαντικές ομάδες όπως Breeze, ο Stanley, Leeds United, Sunderland, δεν έπαιξε πάρα πολύ στην Leeds και Sunderland, ούτε στην Άντοντεν Χαγκ, στη Ζουλ Ντεβάριγκεμ.
ξαναβρήκε σημαντικό ρόλο στο rotation. Παρ' όλα αυτά είναι ένα καλό αριστερό μπακ, ειδικά για το πρωτάθλημα το συγκεκριμένο, για το ελληνικό. 2 έτη συμβόλαιο, 100.000 το χρόνο. Εντάξει, δεν θα γίνει καλύτερος μελλοντικά. Έχει και αυτός ένα θεματάκι με την ασυνέπεια στο παιχνίδι του. Συνεχίζουμε με τον Έντερ, ένας κεντρικός χαφ, ο οποίος προσωπικά εμένα μου αρέσει. Αν και έχει χαμηλό tackling, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιο επιθετικογενείς ρόλους. 106.000 ευρώ συμβόλαιο για 3 χρόνια ακόμα μέχρι το 2025. Και πολύ ωραία κρυφά, δεν έχει κάτι αρνητικό δηλαδή ο συγκεκριμένος. Αποκτήθηκε φέτος από τον Ατρόμητο από τη Ρουμανία, από τη Σέψη, και νομίζω πως είναι ένας καλός κεντρικός χαφ. Ένας ακόμα καλός κεντρικός χαφ είναι και ο August Erlingmark, ο οποίος ήρθε πέρσι το χειμώνα στον Ατρόμητο μετά, αφού έληξε το συμβόλαιό του με την Γκέντεμπορκ. 160.000 ευρώ συμβόλαιο μέχρι το 23, μέχρι το τέλος σεζόν είναι η διάρκεια του. Διεθνής με την Εθνική Σουηδίας μια φορά και all around μπορεί να παίξει και άμυνα, αλλά και αρκετά καλά στην επίθεση. Κυρίως βασικά, όταν λέω επίθεση, εννοώ στο οργανωτικό κομμάτι και όχι τόσο πολύ στο να εκτελεί τις φάσεις, γιατί έχει 7 τελειώματα και 7 μακρινά σουτ. Κάτι το οποίο βέβαια μπορεί να τον δείτε και μέσα στη match engine, να σου παστελώνει κάνα γκολάκι από τα 25 μέτρα, δεν τρέπεται. Συνεχίζουμε με τον Samuel Kari Fredjonsson, και αυτός πάρα πολύ ωραίος κεντρικός half. Γενικά βλέπω ότι ο Ατρόμητος έχει πολύ ποιότητα στον άξονα του. Ισλανδός με 8 συμμετοχές διεθνείς στην Εθνική Ισλανδίας, 87.000 ευρώ συμβόλαιο για 2 έτη η διάρκεια του. Και αυτός πολύ ωραία τα κρυφά του, δεν έχει κάτι τρομερά, δεν έχει κάτι αρνητικό, και ήρθε με ένα ποσό το οποίο δεν έχει αποκαλυφθεί από τη Viking της Νορβηγίας. Εντάξει, δεν είναι οι πιο physical παίκτες οι συγκεκριμένοι οι οποίοι έχει πάρει ο Ατρόμητος, αλλά έχει βάλει 100% επαγγελματίες στο roster του, όπως βλέπουμε. Αν και εντάξει, στο παιχνίδι δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά ναι, είναι καλοί παίκτες. Ο Ανδρέας ο Γιαννιώτης έχει βρει το λιμάνι της καρδιάς του στον Ατρόμητο. Δεν είναι λιμάνι ο Ατρόμητος, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ποιητική αδεία. 87.000 ευρώ συμβόλαιο για 2 έτη ακόμα, 29 ετών, με 2 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Είναι ένας καλός κεντρικός, ένας καλός τερματοφύλακας. Έλληνας κιόλας, βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι τον περίμενα λίγο καλύτερο, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ σημαντικά προσόντα και πολύ καλά προσόντα, αλλά αυτό, όπως λέει εδώ, το consistency τον έχει επηρεάσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του, διότι εκεί που προσπαθούσε να κάνει το βήμα παραπάνω και να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, δεν έκανε τόσο καλά μάτς, άρχιζε και έτρωγε γκολ που δεν έπρεπε να φάει, και η αλήθεια είναι πως είναι σχετικά συνεπής. Δηλαδή, τον έχω δει σε μάτς να είναι ο MVP και τον έχω δει σε μάτς να χαρίζει τους βαθμούς αντίπαλου. Ο Κερίντα, δεν ξέρω πώς διαβάζεται αυτός, είναι τιμήσιος δεξιός μπακ, ο οποίος έχει πολύ ωραία τέχνικα, αλλά έχει αυτά που χρειάζεται το δεξί μπακ, δηλαδή crossing, dribbling, πρώτη επαφή, marking, passing, tackling, τεχνική. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τα long throws μετά είναι τα οποία, εντάξει, okay, δεν τον επηρεάζουν στο παιχνίδι του, είναι κάτι εξτραδάκι. Είναι σχετικά γρήγορος, βασικά είναι πάρα πολύ γρήγορος για το επίπεδο του πρωταθλήματος, όπως βλέπουμε, και τα mental του είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Θα θέλαμε λίγο τα decisions να ήταν πιο ψηλά και ίσως μια μονάδα το positioning πιο ψηλά, για να πούμε ότι είναι καλός αμυντικός. Διεθνής, τιμήσιος, 2 χρόνια συμβόλαιο, 160.000 ευρώ η αξία του. Κυριάκος Κυβρακίδης, χρόνια στον Ατρόμητο, κλείνει δεκαετία φέτος. Ένα δεξί μπακ το οποίο στα παλιότερα μάνατζερ μου άρεσε πάρα πολύ, που ήταν η καρτέλα του πιο καλή. Πλέον έχει διορθωθεί και έχει φτιαχτεί πιο σωστά, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος θα σου δώσει πολλή ενέργεια μέσα στο μάτς, αλλά στα επιθετικά δεν θα είναι τόσο καλός. Οι σέντρες του φεύγουν λίγο off, η ντρίμπλα του, το να περάσει τους αντιπάλους κτλ. Οκ, το κάνει, αλλά όχι τόσο συχνά και με τόση μεγάλη επιτυχία. 67.000 ευρώ το συμβόλαιό του, ολοκληρώνεται στο τέλος σεζόν. Φαντάζομαι στην πραγματικότητα πως θα ανανεωθεί. Από εκεί και πέρα, στο μάνατζερ είναι άλλη ιστορία η συγκεκριμένη περίπτωση. Ένας ακόμα Ισλανδός, ο Κιάρτανσον, στην κορυφή της επίθεσης, με πολύ υψηλό finishing, το οποίο όμως δεν παίζει μόνο αυτό ρόλο. Παίζει φυσικά και τα mental στοιχεία του παίχτη, όπως το η ψυχραιμία και οι αποφάσεις. Υψηλές είναι και αυτές, και αυτά τα attributes. Έχει αρνητικό το consistency του, 160.000 ευρώ συμβόλαιο για 2 έτη. Αποκτήθηκε φέτος από τη Βαλερέγκα. Δεν ήταν μεγάλος γκολεαδόρ, η αλήθεια είναι,
τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, αλλά πιο παλιά και στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία είχε δώσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει. Και στη Μάλμε, και στην Βαλερέγκα, και στη Φίλκιρ της Ισλανδίας. Εντάξει, εκεί πέρα τώρα αριστερνικό πρωτάθλημα. Έβαζε πολλά γκολ. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο αν ο επιθετικός θα βάζει πολλά γκολ είναι και τα physical. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ένας πιο γρήγορος επιθετικός μπορεί να βάλει περισσότερα γκολ. Θα έρθει πείραμα σχετικό με αυτό όταν κυκλοφορήσει το παιχνίδι και όταν θα έχω πρόσβαση στον editor. Θα δείτε και θα δούμε τι θα δείξει το πείραμά μας. Βίκτορας Κλωναρίδης κάνει τρομερή χρονιά φέτος. Έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Ξαναλέω πως τα attributes και καρτέλες των παιχτών βγαίνουν με βάση την περσινή χρονιά και η φετινή χρονιά θα ληφθεί υπόψη στο χειμερινό update και μόνο. Οκ. Okay. Από εκεί και πέρα, unofficial data updates βάζουμε. Θέλω να πιστεύω οι περισσότεροι. Καλό είναι να βάζετε. Ψάξτε στο FM Scout. Έχει πολύ καλά data updates. Από εκεί και πέρα, ο Βίκτορας Κλωναρίδης παίζει δεξιά, παίζει στο κέντρο, παίζει αριστερά. Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Κατά κόκκινο prone, το οποίο δεν ξέρω αν στέκει πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια. Ναι, ok, βγάζει τραυματισμούς γιατί είναι έτσι το σκαρί του, το κορμί του, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν θα άξιζε κόκκινο prone. Και πορτοκαλί consistency, το οποίο τον έχει σημαδέψει καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Αν δεν είχε την ασυνέπεια στο παιχνίδι του, ο Βίκτορας Κλωναρίδης θα παίζει στο εξωτερικό και θα είχε μείνει στο εξωτερικό, στο γαλλικό πρωτάθλημα κυρίως, μιας και δεν έχει πάρει ακόμα την ελληνική υπηκότητα. Την έχει ως δεύτερη, αλλά δεν την έχει υιοθετήσει στην πραγματικότητα. Ακούγεται ότι θέλει να κληθεί στην Εθνική Ελλάδος, επειδή κάνει και καλή χρονιά. Ο Κώστας Κοτσόπουλος είναι δεξί εξτρέμ και αυτός. 25 χρόνων έχει φτάσει πλέον. Επιστρέφει από χιαστούς, θα μείνει περίπου 2 μήνες εκτός. 1 με 1,5 μήνα εκτός. 67.000 ευρώ συμβόλαιο, το συμβόλαιο το ολοκληρώνει στο τέλος σεζόν και νομίζω πως θα τον αφήσετε να αποχωρήσει. Δεν είναι κάτι τρομερό ο συγκεκριμένος και δεν θα ασχολιόμουν εγώ πολύ, να σας πω την αλήθεια. Ένας Αυστριακός, γιατί έχει προϊστορία ο Ατρόμητος σε Αυστριακούς και με τον Κάναντι και με αυτούς, Ανδρέας Κουέν, 27 ετών, 160.000 ευρώ συμβόλαιο, για 2 έτη η διάρκεια του. Πορτοκαλί big matches και παίζει, θυμίζει λίγο Γκραντάφσκι που τον είδαμε στον Μπαζιάννα, στον Αστέρα Τρίπολη, συγγνώμη. Θυμίζει λίγο Γκραντάφσκι. Είναι αυτό το MR, ML που μπορεί να παίξει. Εντάξει, μπορεί να παίξει και 10 και στο κέντρο, αλλά είναι λίγο Μουργ, λίγο Γκραντάφσκι, λίγο αυτούς τους παίχτες που είναι από άλλες εποχές, ρε παιδί, που παίζανε δεξιά half. Τερόμβους, ανοιχτούς, σε 4-4-2 σειρά. Εντάξει, χρήσιμος, πολύ ωραία καρτέλα, αλλά περίεργες οι θέσεις οι οποίες θέλει να παίζει. Ο Μάρκο Μάριτς, βασικός τερματοφύλακας, θεωρητικά θα παλέψει με τον Γιαννιώτη, γιατί πως θα είναι από τους δύο βασικός. Κατά κόκκινο big matches, οπότε θα επέλεγα μάλλον τον Γιαννιώτη εγώ προσωπικά. Και μιας και δεν είναι η πρώτη χρονιά στην ομάδα, θα τον πουλάγα για να βγάλω και έξτρα χρήματα. Αυτά τα 70.000 περίπου που παίρνει, 65, που λύγει και όλα στο συμβόλαιο στο τέλος σεζόν, σύνο 60, 70, 80, 100.000 πόσο θα πάρω από μεταγραφή για να μπορέσω να το επενδύσω σε κάποια άλλη θέση. Δεν θέλω να χαθώ πάρα πολύ στο συγκεκριμένο, νομίζω πως με το Γιαννιώτη είστε καλυμμένοι και από τη στιγμή που λύγει και το συμβόλαιό του στο τέλος της χρονιάς, καλό θα ήταν να βγάλετε ό,τι μπορείτε τώρα. Ο Φάνης ο Μαυρομάτης, ο οποίος παίζει τα τελευταία 3 χρόνια στον Ατρόμητο από τον Παναθηναϊκό. Καλός κεντρικός αμυντικός, πολύ aggressive, όχι ιδιαίτερα γρήγορος και ούτε ιδιαίτερα πάρα πολύ ψηλός. Δεν είναι ντερέκι που λέμε, ρε παιδί μου, αλλά είναι ψηλός γενικά, σαν άνθρωπος. Είναι το αρνητικό του ότι τραυματίζεται αρκετά συχνά, το έχει δείξει και στην πραγματικότητα. 67.000 ευρώ συμβόλαιο για 2 έτη ακόμα. Εγώ προσωπικά μ' αρέσουν αυτοί οι Έλληνες κεντρικοί αμυντικοί και ας μην έχουν τα top stats. Συνήθως πάω με Έλληνες κεντρικούς αμυντικούς. Μ' αρέσει, οπότε θα τον κράταγα και μέχρι το 24 βλέπουμε. Ρε παιδί μου, μπορεί να τον έχω πουλήσει, μπορεί να πάρω κάποιον άλλο. Και περνάμε στον Χουάν Μουνίθ, ο οποίος την πρώτη χρονιά που ήρθε στην Ελλάδα έπαιξε στο Βόλο και πήρε μεταγραφή στον Ατρόμητο την επόμενη χρονιά. Είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να τριπλάρει μέσα σε τηλεφωνικό θάλαμο, που λένε. Αυτό είναι ο Χουάν Μουνίθ.
Εξαιρετικά χτυπήματα στημένων φάσεων, 16 corner, 17 free kick taking, 16 penalty taking, εξαιρετική σέντρα, εξαιρετικά μακρινά shoot και πάρα πολύ καλή τεχνική για τον Juan Muniz. Μια χαρά και τα mental του για τη θέση την οποία θέλει να παίξει. Τα physical δεν είναι κάτι τρομερό, δεν ήταν ποτέ τόσο physical παίχτης. Consistency και αυτός στο αρνητικό του, αλλά σε ρόλους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 10 δεν θα φανεί η έλλειψη των physical στοιχείων του. Ο Abdel Nabi είχε έρθει στον Όφι και έκατσε 4 χρόνια. Πέρσι έγινε εκεί μια τράμπα μεταξύ παιχτών κτλ. Βρέθηκε στον Ατρόμητο. Δεν ξέρω κατά πόσο παίζει πάρα πολύ στον Ατρόμητο. Είναι 28 χρονών, είναι 67.000 ευρώ το συμβόλαιο του για 2 έτη ακόμα. Και είναι ένας παίχτης ο οποίος, αν δεν είχε τους τραυματισμούς του, θα είχε κάνει καλή καριέρα στην καριέρα. Θα είχε κάνει πολύ καλή καριέρα, τέλος πάντων. Είναι επιρρεπής αρκετά στους τραυματισμούς, κατά κόκκινο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Και αυτός έχει θεματάκι με τα physical. Δεν είναι καθόλου physical παίκτης. Παρ' όλα αυτά, 16 corner, 17 χτυπήματα foul, 16 long shots. Πολύ καλά στημένα δηλαδή. Και αυτός. Ο Γκαετάν Ρομπάι. Αριστερό extreme που μπορεί να παίξει με το δεξί του πόδι και εσωτερικός επιθετικός και ως δεξής winger, ο Γάλλος, ο οποίος ήρθε από την Lance ελεύθερος και με το value αυτό που έχει, 160.000 ευρώ συμβόλαιο για 2 έτη ακόμα, αναλόγως και πώς θα σας παίξει την πρώτη χρονιά, νομίζω πως θα βγάλετε καλά χρήματα από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και θα σας βοηθήσει αρκετά και στους στόχους που θα έχετε μέσα στη χρονιά. Συνεχίζουμε με τον Ντορίν Ροτάριου, τον οποίο τα προηγούμενα χρόνια τον βλέπαμε αρκετά στο manager. Είναι μανατζερικός παίκτης. Πέρυσι ήταν ιδανικός στον Ατρόμητο από τη Λουντογκόρετς και φέτος παραμένει ιδανικός στον Ατρόμητο από τη Λουντογκόρετς. Ο δανεισμός του ολοκληρώνεται στο τέλος σεζόν. Έχει και μια οψιόν στα 230.000 ευρώ, τα οποία δεν είναι άσχημα. 197.000 συμβόλαιο και νομίζω πως αναλόγως με το πώς θα παίξει αυτή τη χρονιά την πρώτη, θα προβείτε στην αγορά του ή θα τον αφήσετε να επιστρέψει. Δεν είναι κακός παίκτης, είναι αρκετά καλός και εγώ προσωπικά θεωρώ πως αν σας παίξει καλά, μην το σκεφτείτε ιδιαίτερα, πάρτε τον. Ντάνι Σουάρες, Ισπανός, κεντρικός αμυντικός, πολύ σταθερός τα προηγούμενα χρόνια και για τον Αστέρα αλλά και για τον Ατρόμητο, μιας και επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος. Ήταν μια χρονιά στη Σαουδική Αραβία, πήρε χρήμα και ήρθε να παίξει ξανά στην Ελλάδα από τις ακαδημίες Real Madrid και της Aranjuez. Όχι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια, όχι τρομερά γρήγορος, αλλά ψηλός και πολύ σταθερός. Χρήσιμος, στα 32 του βέβαια, αλλά χρήσιμος για αυτό το έτος το οποίο έχει συμβόλαιο. Μάριος Νταβίδας, και αυτός έχει εντυπωσιάσει αρκετά φέτος, αλλά ξαναλέω, οι καρτέλες των παικτών είναι με βάση την περσινή χρονιά κτλ. Ανεβασμένος αρκετά ο Μάριος Νταβίδας, που έκανε πέρσι 7 συμμετοχές με τον Ατρόμητο, 5 αστεράκια potential, οπότε έχω και εγώ περιέργεια να δω πώς μπορεί να γίνει μέσα στο παιχνίδι. Πολύ ψηλό determination, που σημαίνει ότι είναι αποφασισμένος να πετύχει, άρα θα ανέβει, αλλά χαμηλό work rate, το οποίο εντάξει, φτιάχνεται, η αλήθεια είναι, δεν είναι κάτι δύσκολο, αλλά θα το θέλαμε λίγο πιο υψηλό για να δουλεύει περισσότερες προπονήσεις αλλά και μέσα στο γήπεδο. 48.000 ευρώ συμβόλαιο για 2 έτη, νομίζω πως πρέπει να επενδύσετε πάνω του και δεν νομίζω να βγείτε χαμένοι, δεν ξέρω. Δείτε το σαν πείραμα, ότι θα προσπαθήσω να βγάλω τον Μάριο Τζαβίδα, να τον κάνω παίχτη της πρώτης κατηγορίας και βασικό σε μια ομάδα που θα στοχεύει την έξοδο της στην Ευρώπη. Γιώργος Τζοβάρας, αριστερό μπακ από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, 30.000 ευρώ συμβόλαιο, στα 22 του δεν είναι κάτι τρομερό, μεγαλώνει, τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ καλύτερος και τον παίρναμε σε διάφορες ομάδες. Τώρα νομίζω ότι είναι περισσότερο παίχτης Β' Εθνικής ο Γιώργος Τζοβάρας και επιστρέφουμε τον Νίκο τον Αθανασίου. Πάμε στην ΚΑΠΑ19 να δούμε τι παίζει με εκεί πέρα. Δεν έχει τόσους πολλούς παίχτες όσους είχε ο Πανετολικός. Είναι αυτό το οποίο σας έλεγα. Έγινε καλή δουλειά τον Ισέτσιο του Πανετολικού, έβαλε πολλούς παίχτες μέσα στο παιχνίδι. Αν δεν υπήρχαν μέχρι πέρσι, δεν θυμάμαι. Η αλήθεια είναι να σας πω. Θανάσης Καραμάνης είναι δανεικός στο Διαγόρα Ρόδου. Κάντε ένα post στο βίντεο για να το δείτε περισσότερο. Μάριος Ζούνης είναι δανεικός στα Χανιά. Ο Αντώνης Οτριμάτης είναι δανεικός στην Παναχαϊκή. Ο Μαρθέος Ομουντές εδώ πέρα. Ο Γιάννης Οσάλτας επίσης εδώ πέρα. Και τελευταίο να δούμε και τον Γιώργο Ανθουλάκη, ο οποίος είναι δανεικός στον
μακεδονικό. Αν αναλάβεις την ομάδα του Ατρομήτου, θα ξεκινήσεις με 0 διαθέσιμο budget μεταγραφών και άλλα 250 χιλιάρικα παραπάνω από αυτά που δίνει για συμβόλαια. Οπότε μπορείς να κινηθείς για την αγορά των ελεύθερων ή αν πουλήσεις κάποιον παίχτη να τα συνδυάσεις ή να τα αλλάξεις από εδώ πέρα με κλικ εδώ πέρα. Αλλάζει και μεταφέρονται από αριστερά-δεξιά. Η διοίκηση ζητάει να βγούμε στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα. Οι Bookers όμως μας δίνουν στην 7η θέση. Στη μέση ακριβώς δηλαδή. Πέρσι ο Ατρόμητος είχε τερματίσει 12ος, δεν ήταν καλή χρονιά. Φέτος όμως νομίζω ότι είναι πιο δυνατός σαν roster και μπορείτε να βγείτε και να χτυπήσετε, να παίξετε οριακά, να μπείτε στα playoff μαζί του. Αυτό ήταν το roster του Ατρόμητου. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε και αν θα ξεκινούσατε save με αυτόν. Και αν σου άρεσε το βίντεο, ένα like είναι το λιγότερο το οποίο μπορείς να κάνεις για να με βοηθήσεις στην προσπάθεια την οποία κάνω. Αν παρακολουθείς όλα τα βίντεο του καναλιού και έχεις έρθει και άλλη φορά εδώ πέρα, κάνε και μια εγγραφή, τσάμπα είναι, για να με επιβραβεύσεις. Αν δεν θες να χάνεις τα επόμενα βίντεο και να σου έρχονται ειδοποίηση όταν ανεβαίνουν αυτά, πάτα και την καμπανίτσα για να γίνεται αυτό. Στην περιγραφή σου έχω διάφορα πραγματάκια τα οποία μου τα ρωτάς στα σχόλια και είναι εκεί μπροστά σου. Άνοιξε την, θα δεις γραφικά για το Football Manager αλλά και το skin το οποίο παίζει. Που με ρωτάς, ποιο είναι το skin που παίζει, φίλε, το λέω σε κάθε βίντεο πραγματικά. Δεν γίνεται το ράπ στο κούτελο. Ναι, είναι μεγάλο, αλλά δεν χωράει. Και τα social media του καναλιού φυσικά και το Twitch, στο οποίο Δευτέρα με Παρασκευή είμαστε 6.30 ώρα live εκεί πέρα. Σάββατο 12.30 1 η ώρα το μεσημέρι. Και παίζουμε την beta του Football Manager. Έλα, για να δούμε, να δεις και πώς είναι το gameplay, να συζητήσουμε, να γνωριστούμε λίγο καλύτερα και να κάνουμε χαβαλέ κυρίως. Προσπαθούμε να περνάμε όμορφα τις ώρες και τις μέρες μας. Αυτά από εμένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά ήμουν ο Άλεξ Μόρακ και γεια σας από μένα.